Άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για να πάψει το νησί να μετρά νεκρούς στην άσφαλτο διεκδικούν σύλλογοι και σωματεία που ενώνουν τις δυνάμεις τους διαμηνύοντας ότι δεν προτίθεται να δώσουν άλλη πίστοση χρόνου. Αύριο στις 10.30 το πρωί το Σωματείο Επισητισμού Χανίων οργανώνει κινητοποίηση έξω από την αντιπεριφέρεια τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες με αφορμή το πολύ νεκρό τροχαίο που βύθισε στο πένθος τρεις οικογένειες. Το Σωματείο Επισητισμού Χανίων καταγγέλει την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν διαχρονικά αλλά και των τοπικών αρχών που έχουν την ευθύνη για την άθλια κατάσταση που βρίσκεται τόσο ο ΒΟΑΚ όσο και το υπόλοιπο δικοδίκτυο, με συνέπεια εδώ και δεκαετίες να θρηνούμε τον χαμό νέων παιδιών στην άσφαλτο της Κρήτης. Δηλαδή, για να πάει κανείς από τα Χανιά μέχρι το Ρέθυμνο είναι άθλος. Άθλος. Αυτός ο δρόμος δεν είναι ούτε επαρχιακός. Έπρεπε να τον απαγορεύσουν τελείως. Είναι κακό το οδόστρωμα, δεν έχει σήμανση. Είναι κακές οι στροφές. Μετά το ηχηρό μήνυμα που στάλθηκε στην κινητοποίηση του περασμένου Σαββάτου στον ΒΟΑΚ, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τα τρία αγόρια, τα πρωτοβάθμια σωματεία θα επιχειρήσουν να δυναμώσουν τη φωνή των πολιτών. Διεκδικούν άμεσα μέτρα για την οδική ασφάλεια, φωτισμό, μπάρες, σήμανση σε επικίνδυνα σημεία, διαπλάτυνση, με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και όχι το κέρδος. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους στην Κρήτη μας. Δεν έχουμε περιθώριο για καμία άλλη απώλεια, καμία ανθρώπινη ζωή. Και γι' αυτό έχουμε συγκεντρωθεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο δρόμος, ο οποίος χρόνια τώρα, θυμάμαι πολύ μικρός, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Και οποιασδήποτε ενστάσεις υπάρχουν από κάποιους, μήπως πάνε το ξανασκεφτούν. Τη στήριξή τους στην αυριανή κινητοποίηση δηλώνει το Εργατικό Κέντρο Χανίων. Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει τώρα λύση για την κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Όπως επίσης την καλούμε να ενισχύσει με προσωπικό τους αποδεκατισμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις των Χανίων και να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα, εξειδικεύθηκαν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση και οι οποίες θα είναι στα πρότυπα του οδικού δικτύου πατρών πύργου. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Ήδη ο Σύλλογος Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, ο Άγιος Χριστόφορος, εκφράζει ευθέως την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη πρόχειρη λύση με κολονάκια, ενώ και ο Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα καταγγέλει. Ο αρμόδιος υπουργός υπόσχεται διεθνή διαγωνισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ για κολονάκια, τη στιγμή που για το ίδιο μέρος έχει εγκριθεί και κατοχυρωθεί σε ανάδοχο έργο βελτίωσης 27 εκατομμυρίων 300.000 ευρώ από την περιφέρεια.